Μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις που έχει διοργανώσει ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σπουδαία έργα του Χρήστου Μποκόρου και η οποία οργανώνεται φέτος στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Την έκθεση «Μνήμων Φως» θα εγκαινιάσει η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Έχουμε θέσει τον πολιτισμό ως προτεραιότητα στις πολιτικές που ασκούμε. Αυτή η έκθεση, με τον τίτλο «Μνήμων Φως» του εικαστικού δημιουργού κ. Χρήστου Μποκόρου, εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου μας για το επετειακό έτος συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης, από την απελευθέρωση της πόλης μας. Η δουλειά του Χρήστου του Μποκόρου, κάθε φορά που την βλέπω, έχει για μένα μια πνοή ελευθερίας. Μια πνοή, με συγχωρείτε, ελληνικότητας. Μια μυσταγωγία και αισθάνομαι ότι κρύβει ένα μήνυμα για τον καθένα από μας. Είναι μακριά από τον εντυπωσιασμό, έχει μια απλότητα, μια σεμνότητα, η οποία πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Τα έργα της έκθεσης, η οποία πραγματοποιείται με την ευγενική ενίσχυση του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Σκαρέλια και θα εκτίθενται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας, αποτελούν μια υπόμνηση για τη θυσία, το χρέος και την ιστορική μνήμη. Τα έργα αυτά είναι φτιαγμένα εδώ και πολλά χρόνια. Στη σειρά μάλλον πολλών ετών. Και ξαναβλέποντας τα τώρα, καταλαβαίνω ότι δείχνουν το βασικό ζητούμενο αυτού του είδους της ζωγραφικής. Δεν είναι μόνο τα παλιά ξύλα, τα παλιά πανιά, η μνήμη και οι χρήσεις άλλων ανθρώπων που εικονίζονται στα έργα, πέρα από τη δεξιότητα της δικιάς μου ζωγραφικής, πέρα από, το δικό μου, από τη δικιά μου συμβολή, είναι η ιστορία μας. Η έκθεση που περιλαμβάνει έργα από διαφορετικές περιόδους της καλλιτεχνικής πορείας του Χρήστου Μποκόρου προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να θαυμάσει και τρία έργα ειδικά φτιαγμένα για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Την έκθεση συνοδεύει ομότιτλος κατάλογος που επιμελήθηκε ο καλλιτέχνης με κείμενα δικά του και του Κωνσταντίνου Παπαχρήστου. Εδώ θα δείτε 26 συνολικά έργα. Μεταξύ των οποίων είναι και τρία πολύ πρόσφατα, είναι τα τρία κυπαρίσια που είναι ακριβώς πίσω σας, θα τα δούμε μετά στην περιήγηση, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην έκθεση αυτή. Πρόκειται για έργα που προέρχονται από παλαιότερες μεγάλες ενότητες των έργων του καλλιτέχνη, τα οποία όμως εδώ είναι στημένα με τέτοιο τρόπο που να διηγούνται μια διαφορετική ιστορία. Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα, θα είναι ανοιχτή κάθε μέρα και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ότι έχουν όλη τη δυνατότητα να την επισκεφθούν, δεν έχει εισιτήριο και έχει βγει και ένας πάρα πολύ ωραίος κατάλογος που συνοδεύει την έκθεση.